Okay. Πάμε Και τώρα μάλιστα. ένα διπλό. Πάμε ξανά ένα μονό. Πάμε τώρα, ας πούμε, ένα τετραπλό. Εδώ είναι μονόλογος, διάλογος, μονόλογος, τετράλογος, ας πούμε. Στην πραγματικότητα, άμα το δούμε με αυτόν τον τρόπο, θα το βάλω τώρα με μαύρο, αυτό είναι αυτό που θα κάναμε κλασικά σε μία μουσική που θα ήταν τονική. Εντάξει, άρα έχουμε μία μορφή μελωδίας και τα λοιπά. Για μία όπερα θα είχαμε εδώ μία άρια, ένα ντουέτο, μπορεί ρεσιτατίβο. Εμείς τώρα τι κάνουμε. Στην πραγματικότητα παίρνουμε το μοτίβο, ας πούμε αυτό εδώ, πέφτει. Αυτό εδώ είναι το 0. Αυτό είναι το 1. Τώρα, τι γίνεται με τον άλλον. Το ντουέτο, στην πραγματικότητα, ήταν σβησμένο. Ανεβαίνει το ντουέτο και φαίνεται εδώ. Μετά, ξανασβήνει. Ένας παρατηρητής χαμηλού επίπεδου βλέπει μόνο αυτό. Ας πούμε μόνο αυτό. Αν όμως υπάρχει αυτή η έννοια της συνέχειας, στην πραγματικότητα θα έπρεπε να σκεφτεί ότι το κείμενο είναι γραμμένο έτσι. Και θα του θυμίσει τις επάλξεις. Και όταν κάνουμε αυτό που κάναμε και με την Παρασκευή, το συν από αυτά τα πράγματα μας κάνει στην πραγματικότητα δύο τονικές. Έχουμε κάποιον που παίζει συνεχόμενα κάτι, έναν άλλον που παίζει συνεχόμενα κάτι, αλλά εμείς κάπου-κάπου ακούμε μόνο τον έναν ή μόνο τον άλλον. Αυτό εδώ είναι αυτό που λέει ο Ιωάννης και είναι σωστός, άρα κάτι παραπάνω κατάλαβα από τους άλλους, είναι ότι δεν έχουν ασυνέχεια. Ναι. Αλλά τώρα, άμα το δούμε σαν χορδές, θα έχουμε μια σειρά από χορδές, οι οποίες η μία, ας πούμε, ότι είναι μπλε, όχι, η μία είναι, ας πούμε, κόκκινη. Μετά έχουμε δύο χορδές που είναι μπλε, και είναι όλοι οι διάλογοι. Και μετά βέβαια έχουμε μια τετραπλή που μπορεί να είναι αυτή εδώ πάνω ανά τέσσερα. Okay. Και έχουμε φτιάξει τώρα κάτι που σας αρέσει εσάς. Έχουμε φτιάξει μια πλεξούδα. Τώρα, τι ακούν οι κανονικοί άνθρωποι. Ακούν αυτό. Άρα, εδώ ακούν, ας πούμε, τον Σωτήρη, εδώ ακούν τον Παύλο, εδώ ακούν τους άλλους. Εδώ ξανά ο Σωτήρης, εδώ είναι ο Παύλος, καταλάβετε. Άρα, αυτοί ακούν αυτό το μοτίβο. Αν ξέρουμε τώρα ότι όλα αυτά παίζουν και με αρμονικές, στην πραγματικότητα έχουμε έναν διευθυντή ορχήστρας, ο οποίος αυτός τους ακούει ταυτόχρονα όλους, γι' αυτό δεν χάνεται βέβαια, και απλώς εδώ, ας πούμε, το κομμάτι που είναι πάνω είναι αυτό που ακούτε φόρτε, ενώ εδώ έχουμε ένα μέζο φόρτε, έχουμε, ας πούμε, και ένα πιάνο, ας το πούμε, για να μην τα μηδενίσουμε εντελώς. Άρα είναι μερικοί που παίζουν πιο απαλά, ας πούμε, άμα βάλετε, ξέρω εγώ, πέντε βιολιά να παίξουν και ο άλλος έχει μία άρπα, η άρπα έσβησε. Μόλις σταματάνε τα πέντε βιολιά, λες, ρε παιδί μου, η άρπα πώς ήξερε που θα ξεκινήσει. Ενώ η άρπα συνέχιζε να παίζει κανονικά. Είναι δηλαδή, δάσκαλε, αυτό που λέμε είναι το, ακούνε το όργανο που κυριαρχεί. Μπράβο. Και από κάτω.
Και είναι αυτό απλώς που ακούμε κλασικά. Αλλά άμα τα βάζαμε πραγματικά, θα βλέπαμε ότι συνεχίζουν να παίζουν και μπορεί, ας το πούμε αλλιώς, κάτι που είναι και αυτό γνωστό, θα μπορούσαμε να πούμε ότι θα το βάλω καφέ. Τι είναι αυτό, Ιωάννη? Το πιο χαμηλό. Ο τραμπάσο. Όχι, το χαλί. Το χαλί. Ναι, εδώ είναι αυτό που κυριαρχεί, εδώ είναι το χαλί. Αλλά αν είχες πολλά αυτιά και μπορούσες συνεχώς να ακούσεις όλα τα όργανα ταυτόχρονα, θα έβλεπες αυτό που είναι στο ενδιάμεσο. Άρα είναι αυτό που γράφουμε τώρα. Μαζί.